Μέρα με τη μέρα αποδυναμώνονται οι αστυνομικές υπηρεσίες του Ηρακλείου, καθώς τα κενά από την έλλειψη προσωπικού ξεπερνούν πλέον τα 110. Η οργανική δύναμη του νομού είναι 812 θέσεις, όμως υπηρετούν 770 αστυνομικοί και από αυτούς οι 70 βρίσκονται αποσπασμένοι στα νησιά του Αιγαίου για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Υπολογίζουμε τις οργανικές θέσεις, οι οποίες πριν από λίγα χρόνια χάθηκαν. Την ίδια στιγμή ο γερασμένος στόλος οχημάτων και τα λιγμένα αλεξίσφαιρα θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των αστυνομικών που βρίσκονται στη γραμμή του καθήκοντος. Όπως πέφτουν να προειδοποιήσουν για μία ακόμη φορά οι συνδικαλιστές της Ελλάς, στο τέλος του 2020 περισσότερα από τα μισά αλεξίσφαιρα που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του Ηρακλείου θα έχουν λήξει και θα είναι ακατάλληλα, αφήνοντας απροστάτευτους τους αστυνομικούς σε κάθε περίπτωση κινδύνου. Σε λίγο καιρό οι συνάδελφοι θα καλούνται ή να εκτελέσουν υπηρεσία χωρίς αλεξίσφαιρο ή με λιγμένο αλεξίσφαιρο, το οποίο ο κατασκευαστής δεν δίνει εγγύηση για τη σωστή του λειτουργία σε περίπτωση που χρειαστεί. Από τα αλεξίσφαιρα που είναι ακόμη κατάλληλα για χρήση, κάποια αποτελούν δωρεές, ενώ άλλα αγοράστηκαν από τους ίδιους τους αστυνομικούς που έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας 700 ευρώ για να προμηθευτούν αξιόπιστο γυλαίκο. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν πρέπει να αντικαθιστά την κρατική υποχρέωση στο κομμάτι αυτό. Κανείς αστυνομικός δεν πρέπει να εκτελεί εξωτερική υπηρεσία χωρίς τη χρήση αλεξίσφαιρου γυλαίκου, το οποίο είναι το α και το ω για την παθητική προσωπική ασφάλεια του αστυνομικού, το αλεξίσφαιρό του και το όπλο του. Την τραγική κατάσταση που επικρατεί από πλευράς προσωπικού σκιαγραφεί επιστολή διαμαρτυρίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Ηρακλείου προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όπου αναφέρονται οι σοβαρές ελλείψεις αλλά και οι επιπτώσεις τους ανά υπηρεσία. Όπως προκύπτει, τα περισσότερα τμήματα υπολειτουργούν έχοντας περίπου τους μισούς αστυνομικούς από εκείνους που προβλέπει η αναδιάρθρωση. Το αστυνομικό τμήμα Φεστού, το δεύτερο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου και το τμήμα μεταγωγών υπολειτουργούν και κάθε μήνα ζητούν και λαμβάνουν ενισχύσεις από άλλες υπηρεσίες. Να προλάβουμε καταστάσεις παρελθόντος που φτάναμε Μάρτιο και Απρίλιο και δεν είχε έρθει η ενίσχυση που πρέπει, ειδικότερα για τις τουριστικές περιοχές ΑΤ Αεροδρομίου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, ώστε να γίνει ένας πρόωρος σχεδιασμός. Οι συνδικαλιστές της αστυνομίας ζητούν την άμεση παρέμβαση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.